Μα συγχωρείτε για το τεχνικό πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε τώρα με το στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης για να παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση τον τελικό ποδοσφαιρικό αγώνα του 12ου Παγκόσμιου Κυπέλου μεταξύ των εθνικών ομάδων Ιταλίας, Δυτικής Γερμανίας. Το υπέρλαμπρο αστέρι της δεκαετίας του 60 μας λέει τα πάντα για την αληθινή της προσωπικότητα. Εκπαιδευτική τηλεόραση στις 5.30. Στις 6.30 ειδήσει στο τηλεοπτικό περιοδικό Τέχνη και Πολιτισμό, στις 7 παρατέταρτο. Τα θέματα της εκπομπής είναι ο τελευταίος ρεμπέτης ως τρουθείων μονάζων επιδόματος, Κέρκυρα, περιήγηση στα Κάστρα και στο Καμπιέλο. Μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες του κινηματογράφου υπήρξε η ταινία που θα δείτε τώρα, φίλοι μας. Μια νέα ιστορική σειρά θα αρχίσει να προβάλλεται σήμερα. Είναι μια γαλλική παραγωγή του 1982 για την Antenne 2 και έχει τίτλο «Η μαύρη καρφίτσα». Θα προβληθεί τώρα το τελευταίο επεισόδιο του Ορατόκριτου, διασκευασμένο για παιδιά από τον Ανδρέα Στάικο και παρουσιασμένο από το θείο των σκιών του Ευγένη Σπαθάρη. Η ιστορική σειρά «Ανοντόμινη» βάσισε την επιτυχία της στη λιτή και γρήγορη σκηνοθεσία, στη σωστή διανομή των ρόλων, στον ευρώδε σενάριο. Η ταινία είναι ακατάλληλη για τα παιδιά. Για αύριο Τρίτη, φίλοι μας, έχουμε προγραμματίσει τις ακόλουθες εκπομπές. Στις 7 παρα 10 θέματα και βιβλία. Η εκπομπή ασχολείται με τις εκδόσεις μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, σκηνοθεσία Άρης Παπαθεοδόρου. Η ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα στις 8 παρα 20. Στην εκπομπή θα προβληθεί το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σκηνοθεσία Νίκος Πανός. Στις 8 και 20 θα δείτε το 7ο επεισόδιο της μεταγλωτισμένης σειράς «Μια ζωή όπως τη θέλω». Τους ρόλους στην ελληνική απόδοση ερμηνεύουν οι ηθοποιοί. Κάτια Δανδουλάκη, Μάκης Ρευματάς, Ντίνος Καρίδης, Ματίνα Καρά και άλλοι. Προσαρμογή διαλόγων υπεύθυνη μεταγλωτισμού Δήμητρα Δημητριάδου. Αύριο βράδυ στις 11 και 4 θα προβληθεί η εκπομπή «Εδώ και σήμερα». Βλέπουμε με τι μέσα αντιμετώπιζαν οι φοιτητές τα τάγκς, τα πολυβόλα, την τεράστια πολεμική μηχανή που είχε στρέψει η Χούντα κατά του λαού. Στην εκπομπή επιχειρείται ακόμα μια ψυχολογική προσέγγιση των νέων της γενιάς του Πολυτεχνείου. Έρευνα, ρεπορτάζ, Παναγιώτης Βενάρδος. Σκηνοθεσία, Σιμεών Βαρσαμίδης. Αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλή σας νύχτα.